Όλο αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού και όσο διαρκεί η αντιπυρική περίοδος, δηλαδή από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιούμε μια τιτάνια προσπάθεια κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς να έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε, προκειμένου να διαφυλάξουμε το περιβάλλον, τα δάση μας και φυσικά ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από πυρκαγιές. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Τετρεπρόφικα, όλους τους συναρμόδιους φορείς που συνεργαζόμαστε για την αντιπυρική προστασία, όπως ο στρατός, η αστυνομία, το λιμενικό και φυσικά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, Δήμοι δηλαδή και Περιφέρεια, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά από ενημερωτικές συναντήσεις και διανέμοντας επίσης και ενημερωτικό υλικό, προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες για προληπτικές δράσεις που αφορούν την αντιπυρική περίοδο. Σας θυμίζω ότι μετά από την επιμονή μου και διαρκή προσπάθεια ήρθε έγκαιρα φέτος το ελικόπτερο, το οποίο έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές των περιπτώσεων σε πάρα πολλές πυρκαγιές που έχουν γίνει εδώ στη Ρόδο αλλά και στα γύρω νησιά. Υπάρχει διαρκή ετοιμότητα των όλων των αρχών και επιδιώκουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αν φανταστεί κανείς ότι κάθε χρόνο η δασική υπηρεσία που και αυτή βοηθά έχει λιγότερα κονδύλια και ένα διαθέσιμα για αντιπυρικές ζώνες και για καθαρισμό δασικών δρόμων, καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η προσπάθεια αυτή είναι δύσκολη, αλλά μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε άλλες περιοχές της χώρας μας, είμαστε σε καλή πορεία και εύχομαι να ολοκληρώσουμε και έτσι. Έχουμε ακόμα μεγάλο διάστημα, 1,5 μήνα περίπου, για να κλείσει την πυρική περίοδο. Περιμένουμε και τις βροχές που είναι χαρά Θεού και τις χρειαζόμαστε και για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, αλλά και για και τα δάση μας να έχουν νερό και να μην έχουμε προβλήματα ενδεχομένως πυρκαγιών. Αναλαμβάνω για να κλείσω αυτό το θέμα, είμαστε σε διαρκή προσπάθεια.